Λευκός καπνός για την Δημοτική Ένωση Μεσίνης, μιας και ο συνδυασμός στη μεταστάθεια Αναστασόπουλου εποχή αποφάσισε να πορευθεί με επικεφαλής τον πρώην αντιδήμαρχο και σημερινό Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας, Γιώργο Αθανασόπουλο. Η συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης πραγματοποιήθηκε παρουσία πολλών στελεχών της, με τον Στάθη Αναστασόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα στην έναρξη της όλης συζήτησης. Είμαστε κοντά στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν τον ερχόμενο Μάιο και βέβαια με το νέο νόμο κλεισθένη που μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ετοιμαζόμαστε. Πιστεύω ότι έχετε ενημερωθεί για την δική μου δήλωση ότι δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος με την λήξη της θητείας μας, στο τέλος αυτής δηλαδή της δημοτικής περίοδου, προσωπικός κύκλος σε σχέση με το Δήμο Μεσίνης. Θα παραμείνω επικεφαλής παράταξη μέχρι το τέλος της θητείας μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να έρθουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Προτού ξεκινήσουν από το Προεδρείο εδώ που είμαστε οι επίσημες εργασίες για την σημερινή μας συνάντηση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι ερχόμενες εκλογές θα είναι εκλογές νίκης για την δική μας παράταξη, αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι. Στην συνέχεια, η μοναδική υποψηφιότητα που εκφράστηκε ήταν αυτή του Γιώργου Αθανασόπουλου. Ο ίδιος αμέσως μετά την ανάληψη της συγκεκριμένης ευθύνης μίλησε στην τηλεόραση Best. Σήμερα η παράταξή μας ακολούθησε δημοκρατικές διαδικασίες, ανοιχτές, δημόσιες και το αποτέλεσμα ήταν εγώ να επιλεγώ ως επικεφαλής της παράταξης για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της παράταξης που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να πω ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική μας καμπάνια, όπου εκεί με σεβασμό θα απευθυνθούμε στους πολίτες και θα τους ζητήσουμε τη στήριξή τους, ώστε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε ένα αυτοδιοικητικό έργο που έχει ανάγκη ο τόπος μας για να δει καλύτερες μέρες. Θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους δημότες που με στηρίζουν και να περάσω το μήνυμα της ενότητας. Πιστεύω ότι η παράταξή μας χρειάζεται ενότητα. Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει να λείψει κανένας και οι προσπάθειές μου άμεσα θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον Στάθη τον Αναστόπουλο για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Πιστεύω ότι με την εμπειρία του θα είναι χρήσιμος για την επόμενη μέρα της παράταξης. Αισθάνομαι ότι θα είναι δίπλα μας και θα συμμετέχει και αυτός στην πορεία προς την νίκη σε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.